Είναι μεγάλη μας χαρά να συνομιλήσουμε στο σημείο αυτό με τον κύριο Στέλιο Δαμπρόπουλο, τον Διευθυντή της Κατατολικής Κλινικής του ΜΜΑΤ Νοσοκομείου Κοζάνης, τον οποίο μάλιστα πετυχαίνουμε στην θέση του, στην κλινική. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε στο δελτίο μας. Περάσατε λοιπόν και εσείς, όλος ο ιατρικός κόσμος, ένα εξαιρετικά δύσκολο τρίμηνο. Ποιες είναι, αν θέλετε, τα συναισθήματά σας από την περίοδο αυτή? Σίγουρα δεχτήκατε μεγάλη πίεση. Νομίζω ότι, ναι, όλος ο γενομικός κόσμος ήταν σε πάλξη αυτόν τον καιρό. Και οι νοσοκομιακοί και οι εξωνοσοκομιακοί, μην ξεχνάμε και τους ιδιώτες δηλαδή, που και αυτοί είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα αυτόν τον καιρό. Σωστό. Στο νοσοκομείο υπήρχαν κάποιες ειδικότητες, όπως παράδειγμα κάποια τμήματα όπως τα ΤΕΠ και κυρίως η παθολογική δική μας, που είχαν και το μεγαλύτερο φορτίο. Βέβαια και τα υπόλοιπα τμήματα βοήθησαν, αλλά αυτοί οι δύο χώροι ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα. Ειδικά την πρώτη περίοδο θα έπρεπε και ο υγειονομικός κόσμος να λειτουργεί και να προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του σε αχαρτογράφητα ύδατα. Κανείς δεν ήξερε ακριβώς τι συμβαίνει. Βεβαίως, πληροφορίες έχονταν συνεχώς, αλλά στην αρχή τουλάχιστον κινούσασταν και εσείς σε ένα γκρίζο τοπίο, σε ένα θολό τοπίο. Πραγματικά έτσι ήταν. Και μάλιστα, προς μεγάλη μας, πρέπει να τονίσουμε και το εξής, ότι το σύστημα έδειξε ότι διαθέτει μεγάλη προσαρμοστικότητα και κατάφερε μέσα στο. Με αυτά τα δεδομένα που υπήρχαν, που ήταν άγνωστα, όπως λέτε και εσείς. Και παράδειγμα, εμείς στο νοσοκομείο μας δημιουργήσαμε δεύτερα ΤΕΠ. Τα οργανώσαμε, τα εξοπλίσαμε. Σε μια-δύο μέρες, έτσι, γιατί δεν υπήρχε περιθώριο. Οργανώσαμε την προδιαλογή και μετά τη διαλογή. Βάλαμε τα ISO-box έξω για να παρακολουθούμε κάποιες πολύ ειδικές περιπτώσεις. Κάναμε κάποια πρωτόκολλα ερωτηματολόγια, τα οποία τα συμπληρώναμε στον κάθε ένα που ερχόταν να επισκεφτεί το νοσοκομείο. Όλα αυτά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και όπως λέτε και εσείς, με μεγάλη πίεση. Κατερίνα, Κώστα. Παρ' όλα αυτά, γιατρέ, παρά τη μάχη κυριολεκτικά, γιατί στη μάχη έχουμε και δυστυχώς έχουμε και μικρές ήττες, ευτυχώς πήγαν όλα καλά και είχαμε μεγάλες νίκες, υπήρξαν και νοσοκομιακοί και νοσηλευτές που ασθένησαν και υπήρξε αυτός ο φόβος. Ναι. Ο πρώτος καιρός ήταν πιο δύσκολος, γιατί και εμείς κινούμασταν σε χώρους άγνωστους. Μετά προσαρμόστηκε και το νοσοκομείο, αλλά και οι διαδικασίες έγιναν πολύ καλύτερες. Γι' αυτό είχαμε στοιχεία προσαρμοστικότητα σε όλα αυτά. Σίγουρα και το προσωπικό πάντα δεν είχε μεγάλο κίνδυνο, από την καθαρίστρια μέχρι και τους γιατρούς και όλο το συλλευτικό προσωπικό και τους διοικητικούς. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει. Σε όλα τα νοσοκομεία υπήρχαν τέτοια τραύματα. Όμως γενικά η όλη αντιμετώπιση νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Βγαίνουμε και τελειώνω εδώ, Κατέρινα. Όχι, δεν βλέπω, είσαι έτοιμη να ρωτήσεις. Όχι, συνέχισε. Βγαίνουμε σίγουρα νικητές ως κοινωνία. Βγαίνουμε όμως και ετοιμασμένοι για ενδεχόμενο νέο κύμα. Θέλω να πω, ενισχυθήκαμε για να είμαστε έτοιμοι το φθινόπωρο, αν χρειαστεί. Σίγουρα γνωρίζουμε καλύτερα αυτό που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά απ' την άλλη δεν γνωρίζουμε τον όγκο. Τον όγκο και τη χρονική διάρκεια που θα, αν είναι να γίνει αυτό, ποιο θα είναι το εύρος το χρονικό. Αυτά είναι δύο πολύ βασικοί όμως παράγοντες για να πούμε πώς θα πάει την επόμενη φορά κάτι. Κύριε Διευθυντά, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για το θέμα, τελικά μειώθηκαν τα εφράγματα κατά τη διάρκεια του lockdown? Σύμφωνα βέβαια και με έρευνες που δημοσιεύτηκαν σε ιατρικά περιοδικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Κοιτάξτε, το ότι είχαμε αυτή την πανδημία δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπες παθήσεις εξαφανίστηκαν. Όμως το παράδοξο αυτό υπήρχε και σε εμάς εδώ. Είχαμε πολύ λίγη επισκεψιμότητα από τις άλλες παθήσεις. Ο κόσμος φοβόταν να έρθει στο νοσοκομείο, ιδίως στην πρώτη φάση.
και έτσι και πολλές φορές είχαμε και τραγικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Γιατί και μετά, και αφού έληξε αυτή η φάση, πολλά περιστατικά ήρθαν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δηλαδή, βέβαια σε αυτό το κομμάτι πρέπει να τονίσουμε ότι είχαμε πολύ υπήρχε μεγάλη βοήθεια από τους ιδιώτες συναδέλφους. Γιατί και αυτοί πήραν βέβαια μέτρα, αλλά αποσυμφώρησαν ή τέλος πάντων αντιμετώπισαν ένα κομμάτι το οποίο δεν ήθελε να έρθει στο νοσοκομείο εκείνη τη χρονική περίοδο. Σήκωσαν δηλαδή το βάρος κάποιων περιστατικών και λογικό είναι να μην θέλουν να έρθουν στο νοσοκομείο οι ασθενείς. Ξεκίνησαν τώρα κανονικά να λειτουργούν τα εξωτερικά ιατρία της καρδιολογικής, κύριε Διευθυντά? Κάθε εβδομάδα αλλάζουν. Ξεκινήσαμε με ένα πολύ μικρό ποσοστό στα τακτικά ιατρία, δηλαδή να κάνουμε, παράδειγμα, εμείς κάναμε 2 μέρες την πρώτη εβδομάδα. Τώρα ξεκινάμε από την επόμενη εβδομάδα, όπως και τα χειρουργία σε μικρότερο ποσοστό, σε μικρό ποσοστό. Τώρα από την επόμενη εβδομάδα, παράδειγμα, τα χειρουργία θα ανέβουν στο 75% και εμείς θα έχουμε κάθε μέρα, παράδειγμα, ιατρείο τακτικό. Επαγγελμαζόμαστε στην προηγούμενη κατάσταση. Τώρα, επειδή διευθύνεται και ένα ευαίσθητο τμήμα και πολύ σοβαρό, θα έλεγα, από τα βαριά τμήματα του νοσοκομείου, μήπως πρέπει να πιέσουμε όλοι, και εσείς και εμείς και η κοινωνία και η αιρετή, να λειτουργήσει τελικά η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου? Γιατί αυτό παραμένει ένα τραύμα. Ναι. Νομίζω ότι ξεκίνησαν και γίνονται αρκετές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει και η απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διοικητής θέλει οπωσδήποτε πάση θυσία να την ανοίξει την ΜΕΘ, γιατί απαραίτητη. Απλά πρέπει, έχουμε κάποια προβλήματα όσον αφορά τη στελέχωση. Δηλαδή, μέσα στην περίοδο του κορονοϊού, οι γιατροί, οι εντατικολόγοι ήταν δυσέβρετοι. Παρόλο που έγιναν κλήσεις και τα λοιπά με διάφορους τρόπους, δεν είχαμε ανταπόκριση. Τώρα ελπίζουμε, γιατί βγήκαν και 2 θέσεις μονίμων αλλά και επικουρικών, να υπάρχει ανταπόκριση. Κύριε Λαμπρόπουλε, αν μας μένει κάτι πάνω στην περίοδο αυτή, είναι η σημασία των δομών δημόσιας υγείας, που συχνά όλοι μας κατηγορούμε τη δημόσια υγεία, όμως στο τέλος της ημέρας ήταν αυτή που κράτησε τον τοίχο απέναντι στον κορονοϊό την περίοδο που έπρεπε. Συμφωνείτε μαζί μου? Ναι, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό έχει απόλυτα δίκιο. Δηλαδή, ο κόσμος πολύ έθερμα στάθηκε δίπλα στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο νομίζω ότι στάθηκε και αυτό στο ύψος του. Mm-hmm. Οι φάσεις δεν ήταν απλές. Βεβαίως. Αν θα βλέπατε πάνω στην παθολογική πώς ήταν οι συνάδελφοι, πώς ήταν το προσωπικό, πώς κυκλοφορούσαν, γιατί μερικά πράγματα τα βλέπουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο να τα καταλάβουμε. Η στολή αυτή για να τη φορέσει 8 ώρες είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Σαφώς. Κύριε Διευθυντά, παραμένει το στοίχημά σας για την λειτουργία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου? Και προς τα εκεί γίνονται προσπάθειες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Απλά, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Όλα πρέπει να γίνουν με μία σειρά και στο τέλος να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Μακάρι. Ευχαριστούμε θερμά.